Η παρατεταμένη ξηρασία και ανομβρία προβληματίζει και την πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς αξερόχορτα εξακολουθούν να αποτελούν επικίνδυνη ζώνη στην Κρήτη και την πρόκληση πυρκαγιάς, όπως και η καύση γεωργικών υπολοιμάτων αλλά και η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες. Δυστυχώς, όλη η Ήπεθρος έχει πολύ μεγάλη ανάγκη το νερό, τη βροχή. Η Εκκλησία λέει όμβρο καρποφόρο να μας φέρει ο Θεός. Λοιπόν, εγώ βλέπω χιλιάδες δέντρα να ξεραίνονται. Ειδικά ανατολικά από τη Χερσόνησο και προς τα ανατολικά, βλέπω φασκομιλίες, βλέπω σκήνους να ξεραίνονται. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Με φόντο τους κινδύνους που ολοχεύουν, εκδόθηκε σχετικό ΦΕΚ, με το οποίο απαγορεύεται μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου η οποιαδήποτε καύση στην Ήπεθρο, όπως ήδη ισχύει και σε άλλες περιοχές της χώρας μας που βρίσκονται στη σκιά των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Διότι η κατάσταση εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους έναρξης και επέκτασης πυρκαγιάς με ανεξέλεγκτες συνέπειες. Μετά από σχετικές εισηγήσεις των διοικήσεων πυροσβεστικών υπηρεσιών, υπογράφηκε από το Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου, Αιγαίου και Κρήτης, Γιώργο Τσικαλά, η σχετική απόφαση για την επέκταση του ορίου απαγόρευσης χρήσης πυρός έως τις 15 Νοεμβρίου για τις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Και σε συνεργασία με το Συντονιστή Βορείου, Νοτίου, Αιγαίου και Κρήτης, τον κύριο Τσικαλά, εκδόθηκε το υπαρίθμο 5949 ΦΕΚ, που επεκτείνει την απαγόρευση καύσης μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να λήξει με τη λήξη της αντιπυρικής 31 Οκτωβρίου. Να ενημερώσουμε λοιπόν τον κόσμο και να τον παρακαλέσουμε και θεσμικά και προσωπικά ότι λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας, ξηρασίας, παρατεταμένης καλοκαιρίας, την οποία βλέπουμε, δεν ζούμε ένα ουσιαστικά φθινόπωρο, αλλά ένα παρατεταμένο όψιμο καλοκαίρο, να παρακαλέσουμε τον κόσμο για κανέναν λόγο να μην βάζει φωτιά μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Μιχάλης Ελληνιωτάκης, ο οποίος περιέγραψε την ανησυχητική κατάσταση που επικρατεί λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας, ενώ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα διενεργηθούν σχετικοί έλεγχοι. Αυτό σημαίνει ότι και οι υπηρεσίες μας θα ασκήσουν τα δέοντα. Λυπάμαι που το λέω αυτό και χωρίς διάθεση πραγματικά τιμωρητική, αλλά θα πρέπει να προστατέψουμε τον κόσμο, την περιουσία και τις υποδομές του κράτους. Δυστυχώς αυτή η παρατεταμένη ξηρασία δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια.